του νέα παιδιά και προστατεύει από επικίνδυνες προκλήσεις των καιρών. Διεκδικούμε από κάθε αρμόδιο φορέα και έτσι θα συνεχίσουμε. Γιατί πιστεύουμε πως μόνο με συνεχίσει να αποτελεί η προστασία της υγείας του ποδοσφαιριστή, με όλο το πλέγμα που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο γνωρίζετε. Να βοηθήσει τα σωματεία στο βάθος του χρόνου, γιατί διαφορετικά οι υποχρεώσεις θα ήταν βαρύτατες για τους ποδοσφαιριστές και για όλα τα σωματεία και τους παράγοντες. Καλώς, θέλω να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Στους δύο ομίλους, επειδή είπατε θα γίνει κλήρωση, η κλήρωση τι είναι αυτή? Για αυτά θα αποφανθεί η Επιτροπή, θα προσδιορίσει συγκεκριμένα τι ακριβώς αφορά. Για τις έξι που ανεβήκανε και για τους τέσσερις που έπεσαν από τη Δέλτα. Κάθε φορά που προστίθονται νέα δεδομένα, τα συζητάμε στην Επιτροπή και συναποφασίζουμε για το τι ακριβώς θα γίνει. Κατά συνέπεια, κάποια δέσμευση αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω οτιδήποτε. Θα το δει το θέμα η Επιτροπή και θα αποφανθεί στη διαδρομή. Θα μου επιτρέψετε, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην κλήρωση? Ναι, είπαμε, επειδή εμείς έχουμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και δεν έχουμε επαγγελματικό, δεν χρειάζεται να έχουμε έναν όμιλο των 20 ομάδων, γιατί είναι αδύνατο μία ομάδα να παίξει 48 αγώνες το χρόνο. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, ένας ερασιτέχνης σχεδόν προπονητής, η διοίκηση που αποτελείται από ερασιτέχνης παράγοντες, δεν μπορεί να διεξάγονται 48 αγώνες το χρόνο. Και είναι 48 γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε μέσα τα play-offs, πρέπει να συμπεριλάβουμε τα κύπελα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, γιατί δεν είναι μόνο να ζητάμε, έχουν και αυτοί κάποια δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα εμείς πρέπει να σεβαστούμε, γι' αυτό κάναμε δύο όμιλους, δύο υποόμιλους. Είπαμε τη διαδικασία, ποια είναι η διαδικασία. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο. Πρέπει να κανονίσουμε ούτως ώστε τις επόμενες χρονιές να καταφέρουμε να κάνουμε έναν όμιλο των 14-16 ομάδων. 16 νομίζω ότι είναι ο καλύτερος αριθμός. Αυτό βέβαια θα φανεί. Το αν θα πετύχει ή όχι θα φανεί από εμάς. Από εμάς και μόνο από εμάς εξαρτιέται. Ναι, και κάτι άλλο όμως. Αυτές οι ομάδες που ανεβήκανε από την Α κατηγορία είναι 6 και οι άλλες 4. Τι κλήρωση θα υπάρχει μεταξύ τους για να μπουν στους ομίλους? Θα γίνει οι 4 ομάδες που πέσαν από τη Δέλτα Εθνική μία κλήρωση 2-2. Οι 6 ομάδες που ανέβηκαν από την Α κατηγορία μία κλήρωση 3-3. Και οι άλλες 10 ομάδες που απομένουν θα γίνει κλήρωση για τις 10. Το δικαστήριο θα μας πει. Ποιο δικαστήριο? Στις 5 του μηνός. Με τον κύριο Γράμμενο, τι δικαστήριο? Εσείς δεν ξέρετε ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή? Μου φαίνεται ότι είναι αόματη. Για ποιο? Θέλουμε από εσάς να μας το αναφέρετε. Ξέρουμε ότι είναι τυφλή η δικαιοσύνη. Όχι διπλή, τυφλή. Τυφλή. Όχι, από τη στιγμή που κάποιοι έχουν εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να είστε. Ευχαριστούμε και σκόπιμα να προσεγγίσουν το ζήτημα. Στο ποδόσφαιρο για μας καταλήγει η βία. Εμείς με τη δική σας συμβολή καταφέραμε να τα περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Άρας, η αξιοπιστία των πρωταθλημάτων μας θα είναι πάντα ψηλά στις προτεραιότητές μας. Σαφώς και είμαστε ικανοποιημένοι. Εμείς δεσμευόμαστε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνάμεις μας και να αναλωθούμε σε κάθε προσπάθεια ώστε μαζί με τις καινοτόμες ιδέες που χρόνια τώρα καταθέτουμε, υλοποιούμε και βεβαίως μιμούνται και άλλες ενώσεις και η ίδια Ομοσπονδία. Αυτό θέλουμε να μας εξηγήσετε. Για ποιο λόγο δεν θα ξεκινήσει? Δεν θα ξεκινήσει γιατί παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουμε κάνει και τις επικοινωνίες και παρά το γεγονός ότι και η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα, μέχρι σήμερα η πολιτεία αρνείται να καταβάλει τα χρήματα στη Β' και Γ' κατηγορία, ενώ τα έχει δώσει στην Α1 και στην Α. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και σήμερα με την ευκαιρία της παρουσίας όλων των σωματείων εδώ δώσαμε τη δυνατότητα να αποφασίσουν σε αυτό, γι' αυτό και τα σωματεία μας. Έτσι λοιπόν δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα ως ένα μέσο αντίδρασης και πίεσης απέναντι στην αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να επιχορηγήσει τα σωματεία της Β' και Γ' κατηγορίας. Τέλος, θέλουμε να μας αναφέρετε οι δύο υποόμιλοι αυτοί. Η κλήρωση πιστεύετε ότι θα έχει απήγηση ή θα είναι κάτι διαφορετικό για την Α1 με όλους τους ομίλους και με τους δύο υπόμιλους? Καταρχήν, η δυναμική της Α1
δεν φύγεται από αυτό το μέτρο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό έγινε για να διευκολύνουμε οικονομικά τα σωματεία μας. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και αυτή είναι η θέση μας. Η δυναμική θα είναι αυτή που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι από τη στιγμή που αποφασίστηκε να είναι δύο όμιλοι, πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ιδιαίτερα μια χρονιά ανταγωνιστική για όλες τις ομάδες και πραγματικά εύχομαι να ο καλύτερος και ο πιο τυχερός να είναι αυτός εδώ ο οποίος θα βγει και πρωταθλητής. Κάτι άλλο όμως αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Γραμμένος, ότι αν η Β κατηγορία και η Γ δεν πάρει όλη την επιχορήγηση, τα πρωταθλήματα δεν θα ξεκινήσουν. Εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό? Πιστεύω ότι από ό,τι είδα και εδώ στην αίθουσα, οι περισσότεροι επικροτούν αυτή την απόφαση της Ένωσης και έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, μάλλον δύσκολα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Β και της Γ κατηγορίας. Άρα οι άλλες κατηγορίες θα ξεκινήσουν κανονικά. Μίλησε για Β και για Γ κατηγορία. Μίλησε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαϊωάννου, θα μας αναφέρετε λίγο για την Ένωση Κατερίνης, πώς ακριβώς θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα εκεί και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Από ό,τι ξέρω, σήμερα αυτή την ώρα ακριβώς γίνεται και στην Ένωση Πιερίας η κλήρωση. Εντάξει, πάντα υπάρχουν προβλήματα, νομίζω όμως θα ξεκινήσουν κανονικά. Δεν ξέρω εδώ τι έγινε και τι θα γίνει. Πάντως αυτό που ξέρω ότι έχει σχέση με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας είναι ότι καλύτερα πολλές οργάνωσης και υπάρχουν και κάποια τμήματα από την δική μας την Ένωση Πιερίας από εκεί που δηλώνουν συμμετοχή και παίζουν εδώ στο πρωτάθλημα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι καλή επιτυχία σε όλους, χωρίς τραυματισμούς και χωρίς επεισόδια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για να φέρουμε τον κόσμο κοντά, γιατί αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός. Επικροτείτε αυτό που είπε ο κύριος Γραμμένος για το θέμα της Β' κατηγορίας και για το θέμα της Γ' κατηγορίας? Αν δεν πάρουν την επιχορήγηση, δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Εγώ το επικροτώ, γιατί αυτή τη στιγμή ο αιμοδότης του ελληνικού αθλητισμού, του ποδοσφαιρικού όλου κόσμου, είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εάν κοπούν αυτές τις επιχορηγήσεις, δεν μπορεί ο κόσμος με τα χίλια μίλια προβλήματα να βάζει από το στέρημά του χρήματα. Νομίζω ότι είναι ότι το πιο δίκαιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν έχω δυστυχώς. Τώρα πληρώνουμε το δεύτερο γκρουπ Ένωση Οικειών. Είναι 10 ομάδες, 5 σε κάθε υπόμενη. Ένωση Οικειών 2. Αυτά διημήφθησαν κυρίες και κύριοι στην κλήρωση των πρωταθλημάτων, των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της Θεσσαλονίκης που έγινε πριν από λίγες ημέρες στα Ιαματικά Λουτρά του Λαγκαδά. Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Φώτιο Κόλτσο, ο οποίος ήταν άψογος ως οικοδεσπότης, εξυπηρετούσε εκεί πάρα πολύ φιλόξενα όλους τους καλεσμένους, και ο κύριος Κολασίδης και ο κύριος Βατσικούρας. Να τους ευχαριστήσουμε πολύ και ιδιαίτερα, όπως είπαμε, τον κύριο Κόλτσο, ο οποίος έπαιζε και εντός έδρας και ήταν πάρα πολύ φιλόξενος και εξυπηρετικότατος. Άψογος ως οικοδεσπότης. Πριν δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Τζίκα και στον κύριο Πετρόπουλο να μας πούν για τα σημερινά αγωνιστικά και γραπτά τεστ των διαιτητών, να πούμε μια-δυο ειδησούλες πως αύριο Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός στο γήπεδο Χαλκιδόνας, όπως μας ενημέρωσαν, και στη συνέχεια θα διεξαχθεί φιλικός αγώνα ανάμεσα στην τοπική αναγέννηση και τον Απόλλων Αραγώνας, όπου αγωνίζονται ακόμα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, χαρά στο κουράγιο τους οι αδελφοί Παρασχάκη, ο Χρήστος και ο Φώτης. Και επίσης να πούμε πως καμία εκκρεμότητα δεν υπάρχει με τα δελτία, επειδή μας ρωτάτε εδώ με διάφορα μηνύματα. Όλα τα δελτία των ομάδων που αγωνίζονται το Σαββατοκύριακο εδόθησαν κανονικά και όχι μόνο αυτό. Αν δηλαδή παρελπίδα γινόταν και η Α1 κατηγορία σήμερα ή αύριο, θα είχαν εξυπηρετηθεί πάλι όλες οι ομάδες αυτές στο θέμα των δελτίων. Γι' αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στον κύριο Κωνσταντίνο Παζαρλόγλου, όσο και στους υπαλλήλους εκεί της Ένωσης, για την προσπάθεια που καταβάλουν, τόσο ώστε όλες οι ομάδες να έχουν έγκαιρα τα δελτία των παικτών τους για να αγωνιστούν κανονικά και στο κύπελο. Πάμε τώρα λοιπόν, αυτά με κάποιες ειδήσεις όπως σας είπαμε. Πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τζίκα και στον κύριο Πετρόπουλο να μας πούν για τα σημερινά αγωνιστικά και γραπτά τεστ της δοκιμασίας των διαιτητών, μια και ήταν η καθήλοι αρμόδιοι. Δεν ξέρω τι καθήκοντα είχατε εσείς, κύριε Τζίκα, και εσείς, κύριε Πετρόπουλο, ως καθήλοι αρμόδιοι και ειδικοί, θα μας τα πείτε.
Σήμερα εφαρμόσαμε ό,τι γίνεται για τους διαιτητές στα εθνικά πρωταθλήματα, ακριβώς τα ίδια. Εφαρμόσαμε και σε αυτούς τους διαιτητές που θα αγωνιστούν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Έπρεπε να γίνει πριν την έναρξη της χρονιάς και το κάναμε πριν την έναρξη της επίσημης περίοδου. Αυτά τα τεστ, τα αγωνιστικά και τα γραπτά, τα οργανώνει η Επιτροπή Διαιτησίας κάθε ένωσης. Αυτή έχει το γενικό πρόσταγμα, το γενικό κουμάντο που τα λέμε. Και παρόν ήταν ο πρόεδρος, για να πούμε και δύο λόγια για την καινούργια επιτροπή που έγινε και αυτή σύμφωνα με το καινούργιο κανονισμό, που πλέον ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας πρέπει να είναι μέλος του ΔΣ της ΕΨΜΗ. Της ενός, ναι, πρόεδρος της Επιτροπής τώρα είναι ο Φιλιππιάδης ο Νίκος, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν, ο Τικόζογλου Αλέκος, ο οποίος ήταν και αυτός παρόν, και εγώ που ήμουν παρόν, και οι οποίοι είχαμε την ευθύνη. Αλλά επειδή το λέμε και κουράζει, ότι είμαστε από τις λίγες ενώσεις και συνδέσμους μαζί που συμβαδίζουμε μαζί. Είμαστε από τις μόνες ενώσεις που έχουμε άψογη συνεργασία, σύνδεσμος με Επιτροπή Διαιτησίας και γενικότερα με την Ένωση. Δεν υπάρχει νομίζω άλλη ένωση στην Ελλάδα με αυτή τη συνεργασία. Και είχαμε ορίσει η Επιτροπή Διαιτησίας και υπεύθυνος και από το σύνδεσμο, γιατί εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε μαζί, τον Ντάβρα τον Απόστολο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του συνδέσμου, και τον Πετρόπουλο τον Περίανδρο, ο οποίος είναι και έφορα σχολών, υπεύθυνος για τις σχολές. Υπεύθυνοι. Αλλά εκτός από αυτούς που παρευρεθήκαμε όλοι, ήταν και το μέλος του ΔΣ ο Ταταρίδης ο Λάζαρος και ο Νικολαίδης ο Μπάμπης, επίσης μέλος του ΔΣ. Και όλοι αυτοί βοηθήσανε και θέλω να σταθώ και στον Προστασίδη τον Πλάτωνα, όλοι το ξέρετε, είναι συνεργάτης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Διαιτησίας, ο οποίος βοήθησε και αυτός πάρα πολύ μας βοήθησε και στα γραπτά περισσότερο, οπότε όλα να κυλήσουν ομαλά. Και μπορώ να πω ότι είχαμε μια συμμετοχή που ξεπέρασε, Γιάννη, τις προσδοκίες μας. Είχαμε μια συμμετοχή 130 διαιτητών. Αυτή τη στιγμή, για να δώσουμε και μερικά νούμερα, αυτή τη στιγμή έχουμε 230 διαιτητές ενεργεία, όχι μόνο απλώς ενεργεία, να λέμε ότι είναι ενεργεία, που θα λάβουν μέρος στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, μαζί με τους διαιτητές των αεραστεχνικών πρωταθλημάτων. Ξεπέρασε σήμερα τις προσδοκίες μας, ήρθαν 130 διαιτητές, οι οποίοι και έτρεξαν και έδωσαν γραπτά. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο νούμερο, διότι ήταν και η έκθεση λίγο. Άλλα παιδιά είναι αστυνομικοί, αλλά θα δώσουμε και για αυτούς μια. Είχαμε κάποιες απουσίες. Θα δώσουμε και εκεί μια ευκαιρία σε. Κάποια διαφορετική ημερομηνία. Θα αποφασίσουμε σε μια ημερομηνία. Θα δώσουμε και γραπτά, αλλά και αγωνιστικά τεστ, διότι είναι πλέον με το κανονισμό. Ναι, μπορεί να πει και περισσότερα ο συνεργάτη, το Περίδωρο Πετρόπουλο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί δεν κατάλαβα, κύριε Τζίκα. Εσείς παρευρεθήκατε σε αυτά τα τεστ από την πλευρά της Επιτροπής Διαιτησίας ή από την πλευρά του Συνδέσμου? Παρίσταμε και σαν από την πλευρά της Επιτροπής Διαιτησίας και από και μέλος του και σαν Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Μάλιστα. Έχω αυτή την ιδιότητα. Τη διτή ιδιότητα, αυτό, έτσι. Τη διπλή ιδιότητα, πες ό,τι θέλετε, αλλά νομίζω ότι αυτή η ιδιότητα βοηθάει στο να υπάρχει μια ακόμη πιο πολύ άψογη συνεργασία, το οποίο θα μας τα πει περισσότερα. Ενώ ο κύριος Πετρόπουλος παρευρέθηκε σήμερα εκ μέρους του Συνδέσμου Διαιτητών. Είναι υπεύθυνος από το Σύνδεσμο σαν έφορα σχολών. Μάλιστα. Εγώ ήμουν εκεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ο Γιάννης με τη διπλή του ιδιότητα, πιο πολύ θα έλεγα ως μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας. Θεσμικά, ας το πούμε, σήμερα ήταν το τεστ πιο πολύ της Επιτροπής Διαιτησίας και μετά του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με την Επιτροπή σε αυτά τα θέματα.